Λοιπόν, το... Πρώτα, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαλακάκη και τη Συντονιστική Επιτροπή για την πρόσκληση. Ε, κυρίες και κύριοι, η παρουσίασή μου θα είναι, ουσιαστικά είναι αρκετά τεχνική, οπότε θα την κάνω όσο πιο εύκολη γίνεται. Ουσιαστικά να περάσω το μήνυμα της κυκλική ε, κυκλικής βιοοικονομίας, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, ε, της ανάπτυξης βιοδηληστηρίων και της αξιοποίησης ανεώσιμων πρώτη για την παραγωγή τελικών προϊόντων. Ε, αυτό είναι ένα διάγραμμα που δείχνω τα τελευταία 20 χρόνια σε πολλές από τις ομιλίες που κάνω. Δείχνει τη διαχρονική εξέλιξη της χρήσης των πρώτων υλών και της κατανομής της χρήσης πρώτων υλών για την παραγωγή ουσιαστικά καυσίμων, ενέργειας και χημικών χημικών προϊόντων και πλαστικών. Και όπως βλέπουμε, ουσιαστικά έχουμε, ξεκινήσαμε από το ξύλο και καταλήξαμε στο πετρέλαιο με τη μετάβαση μέσω από τον άνθρακα, όπου αυτή η μετάβαση πάντα γινόταν με στόχο να πάμε από την χειρότερη πρώτη ύλη στην καλύτερη πρώτη ύλη. για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας βρισκόμαστε στη φάση όπου πρέπει να πάμε από την καλύτερη πρώτη ύλη στη χειρότερη πρώτη ύλη ως προς τη δυνατότητα της επεξεργασίας και ανάπτυξης οικονομίας. τι σημαίνει αυτό, ουσιαστικά πρέπει να συνδυαστεί επίσης με τους λόγους που πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η μετάβαση. Η ανάγκη για αυτή τη μετάβαση ουσιαστικά μπορεί πολύ ωραία να περιγραφεί από αυτό εδώ το διάγραμμα, το οποίο δείχνει το δίκτυο τιμών για τα προϊόντα ευρεία χρήση, το Commodity Price Index. Όπου το οποίο παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, είχαμε μία σταδιακή μείωση, αλλά συνεχιζόμενη μείωση, παρόλο το γεγονός ότι υπήρχαν διάφορε ε, οικονομικέ κρίσει, η, η παγκόσμια πόλεμη κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, το οποίο δεν επηρέασε αυτή τη σταδιακή μείωση ε, του δίκτυου τιμών στην, στην, αγορά του commodity products. Ε, το οποίο ουσιαστικά επιτεύχθη για ποιο λόγο, γιατί λόγω τη διήλυση του πετρελαίου. Η ανάπτυξη τεχνολογίας διήλυσης του πετρελαίου έδωσε τη δυνατότητα ε, της παραγωγής Προϊόντων, χημικών και πλαστικών ενέργεια καυσίμων, σε πάρα πολύ, μικρό κόστος παραγωγής. Ωστόσο, οι λόγοι που περιγράφω εδώ δεξιά οδήγησαν στην αρχές του 21ου αιώνα σε μια μεγάλη αύξηση αυτού του δείκτη τιμών παραγωγής προϊόντων ευρείας χρήσης, commodity products το οποίο οφείλεται στο ότι οι πόροι πλέον υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και μεγάλη αστάθεια και διακύμανση του κόσμου προμήθειας πρώτων υλών. Ανάλογο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ανεπτυγμένες χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες πλέον, όπου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους, όπως η Κίνα, εντάσσεται πλέον ως καταναλωτικό κοινό και υπάρχει ανάγκη και ζήτηση για προϊόντα που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Ε, και επίσης, σε κάποια στιγμή είναι γεγονός ότι οι, χρή... οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας είναι πεπερασμένες, που σημαίνει ότι η, η ζήτησή τους κάποια στιγμή θα ξεπεράσει την παραγωγή τους. Και αυτό ουσιαστικά θα είναι το σημείο καμπής όπου θα καταρρεύσουν η παγκόσμια, η παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό το λόγο, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να μεταβούμε ε, από την πετροχημική βιομηχανία στην βιοοικονομία ή στην λεγόμενη κυκλική βιοοικονομία. Ε, ουσιαστικά η πετροχημική βιομηχανία τι κατάφερε, κατάφερε εκτός από την παραγωγή των καυσίμων, κατάφερε να παράξει όλα τα υλικά και τα αγαθά που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας, είτε με τη μορφή χημικών ουσιών που μετασχηματίζονται σε τελικά προϊόντα, είτε με τη μορφή πλαστικών, το οποίο το κατάφερε αυτό παράγοντας 7, ε, 7, 7, χημικές ουσίες, από τις οποίες παράγονται οι πρώτες ύλες, τα τελικά προϊόντα που χρησιμοποιούν στις μέρες μας. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το εθιλένιο, για παράδειγμα, το προπυλένιο και το βουταδιένιο. Ε, στις μέρες μας θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τους ορυκτούς πόρους με την βιομάζα για την παραγωγή αντίστοιχων τελικών προϊόντων. Η μετάβαση αυτή, ωστόσο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ενδιάμεσες χημικές ουσίες, οι οποίες παράγονται είτε με χρήση μικροοργανισμών, με εφαρμογή δηλαδή βιοτεχνολογικών διεργασιών, ή πράσινο χημικών μετατροπών, δηλαδή χημικών διεργασιών, οι οποίες πλέον δεν βασίζονται σε παραδοσιακές τεχνολογίες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, παραδοσιακά, η χρήση διαλυτών, οι οποίοι είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Επίσης, μπορούμε να έχουμε συνδυασμό χημικό, πράσινων χημικών διαργασιών με μικροβιακών ε, διαργασιών για την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μετάβασης, το οποίο έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Γιατί δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζονται οι βιομηχανίες για να εφαρμόσουν τις καινούριες τεχνολογίες. Αυτές όλες οι τεχνολογίες είναι τεχνολογίες... Ε, ε, είναι, κλίμα, είναι υψηλής κλίμακας, που σημαίνει οικονομίας κλίμακος, που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το να δημιουργούμε αντίστοιχε διεργασίες που να καταλήξουν να είναι, να οικονομία διεργασίες οικονομίας κλίμακος. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Ε, επίσης, το supply chain για την, για την προμήθεια των πρώτων υλών, το δίκτυο δηλαδή συγκέντρωση των πρώτων υλών, δεν υπάρχει. που σημαίνει ότι επίσης τα τελικά προϊόντα που παράγονται θα πρέπει να είναι καλύτερα και πιο οικονομικά από τα συμβατικά προκειμένου να αντικαταστήσουν τα συμβατικά. Πολύ δύσκολο πείθει έναν καταναλωτή να πληρώσει περισσότερο για κάτι το οποίο είναι φιλικό προ το περιβάλλον. Και αντίστοιχα, πολύ πιο δύσκολο πείθει στη βιομηχανία να αναπτύξει τεχνολογίε που παράγει πιο ακριβά προϊόντα. Που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα μέρο των προβλημάτων που περιγράφω τώρα που επειδή τα τελευταίο, τον τελευταίο καιρό ουσιαστικά η κοινωνία έχει συνηθίσει να, ακούσει, να ακούει τους όρους κυκλική οικονομία και βιοοικονομία, ε, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί το πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της μετάβασης αυτής. Ε, και ερχόμαστε εδώ πέρα στις πρώτες ύλες. Ε, και επειδή έχουμε το, τον αγροδιατροφικό, το αντικείμενο του συνεδρίου είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, ε, θέλω να περιγράψω πώς οι, οι αλυσίδες παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων μπορούν ουσιαστικά να, οδηγήσουν στην ανάπτυξη, ενώ είχαμε δηληστήρια του πετρελαίου, πρέπει να έχουμε δηληστήρια βιομάζας. Δηλαδή, ε, βιομηχανικές διεργασίες και μετασχηματισμό ουσιαστικά των βιομηχανίων τροφίμων, ε, από βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων σε, παραγωγή, σε βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων βιοοικονομίας που θα συμπεριλαμβάνουν και τα τρόφιμα, από όπου θα προκύπτουνε προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χημικών, ενέργειας, όπως επίσης και πλαστικών. Εδώ πέρα βλέπετε διαφορετικά στάδια ε, διαφορετικών αλυσίδων παραγωγής τροφίμων, όπως είναι, για παράδειγμα, ε, τα γεωργικά υπολείμματα, η επεξεργασία των τροφίμων, και το τέλος ζωής μετά την κατανάλωση των τροφίμων που καταλήγουν στις... που είναι τα πλέον σκουπίδια. Εδώ βλέπετε ότι σε διαφορετικά στάδια των αλυσίδων αυτών παράγονται και διαφορετικό ποσοστό από τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων, σκουπίδι, αποβλήτων τροφίμων παράγονται σε αιτήσια βάση. Οπότε αυτό αποτελεί και ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, έχει σίγουρα κοινωνική διάσταση, αλλά από το να ασχολούμαστε με τη διαχείριση πρέπει πλέον, πλέον, πρέπει πλέον να σκεφτόμαστε με όρους αξιοποίησης. Αυτό δεν είναι σκουπίδι, είναι πρωτοήλη. Στην εποχή της βιοοικονομίας θα αποτελέσει το υποκατάστατο του πετρελαίου και των ορεικτών πόρων. Με ποιον τρόπο, αν σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με συμβατικούς, με σημαντικό τρόπο, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ε, να λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Ε, και εδώ έχουμε να περιγράψω το βιοδηληστήριο. Το, το βιοδηληστήριο θα έχει σαν ρόλο την κλασμάτωση της βιομάζας, δηλαδή των ανανεώσιμων πρώτων υλών. Τι σημαίνει κλασμάτωση? Διαχωρίζω την πρώτη ύλη σε διαφορετικά κλάσματα που περιέχουν συστατικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικά προϊόντα. Οπότε, σε αυτή τη διαφάνεια θα περιγράψω ε, με απλά λόγια τι είναι το βιδυλίστριο και μετά θα αναφερθώ σε κάποια ε, παραδείγματα. Εδώ, παραγματικά, ξεκινάμε από διαφορετικούς τύπους βιομάζα, απόβλητα ενοπίων, απόβλητα. Από εταιρείε παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστική, το οργανικό κλάσμα αστικών, αστικών ε, στερεών απορριμμάτων. Οτιδήποτε παράγεται δηλαδή από μια αλυσίδα παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων. Το επόμενο στάδιο ε, είναι ουσιαστικά ο διαχωρισμό κλασμάτων τα οποία θα δείξω αργότερα. Λιπίδια, πρωτενε, λιπαρέσυλε, πρωτενε, ε, ε, βιοδραστικά συστατικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή παράπλευρων προϊόντων. Ε, οι υδατάνθρακες που περιέχονται μέσα στις ανανεώσιμες προστατελίες, στη βιομάζα, μπορούν να υδροληθούν προς ε, μόνο σακαρίτες. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη τις, τις ζύμωση, είναι βιοτεχνολογική διεργασία για παραγωγή τελικών χημικών προϊόντων, να διαχωρίσουμε τις, ε, τα προϊόντα που παράγονται μέσω της βιοτεχνολογικής διεργασίας, και στο τέλος να παράξουμε τα τελικά προϊόντα, τα οποία μπορεί να είναι βιοπολιμερή, μπορεί να είναι μικροβιακά έλαια, μπορεί να είναι καροτενοειδή, βακτηριακή ταρίνη, χημικές ουσίες από τα οποία θα προκύψουν τα εμπορικά προϊόντα. Και να δείξω μερικά παραδείγματα. αυτά είναι όλα παραδείγματα από έργα που πραγματοποιούνται στο εργαστήριό μας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου προσπαθούμε να αναπτύξουμε ολοκληρωμένε διεργασίε, συνεργαζόμενοι με συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου, όπου χρησιμοποιούμε τα ρεύματα αυτά που προκύπτουν από του βιομηχανικού αυτού κλάδου, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε τη δυνατότητα ένταξη παραγωγή προϊόντων βιοοικονομία, είτε στου συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου, είτε σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία δηλαδή, είτε σε ένα σύνολο βιομηχανιών που παράγουν τα αντίστοιχα προϊόντα. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή. Όλοι γνωρίζουμε τα απόβλητα καφέ. Όλοι πίνουμε καφέ. Αυτό έχει και διάφορα απόβλητα από τον καφέ που πίνουμε. Απόβλητα χυμοποίηση, απόβλητα βιομηχανιών παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστική, παραπροϊόντα βιομηχανία ζάχαρη, παραπροϊόντα ειδοποίηση και παραπροϊόντα εινοποίηση. Από αυτές τι πρώτε ύλε μπορούν να προκύψουν πρωτενε οι πρωτενε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν ζωοτροφή, αλλά από την κατάλληλη πηγή, αν είναι πρώτα προϊόντων τη δοπία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διατροφή του ανθρώπου. βιοδραστικά στατικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε τρόφιμα και σε καλλιτικά. Ε, Λιπαρέ ύλε, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορε χρήσει και η παραγωγή βιοκαυσίμων, όλοι γνωρίζουμε το βιοντίζελ και πικτίνε, οι οποίε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πικτικό παράγοντα στη βιομηχανία τροφίμων, αλλά και για την παραγωγή προϊόντων συσκευασία, όπω θα αναφερθώ αργότερα. Ε, μέσω τη ζύμωσης μπορούν να παράξουμε ε, διόλε. Η 2-3 βουτανοδιόλη, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων μέσω χημική καταλητική ε, μετατροπή. Ο πολυδρόξιμο βουτυρικό εστέρα, το γαλακτικό οξύ και το ηλεκτρικό όξι είναι πρώτε ύλε για την παραγωγή βιογενούς βιογενού συσκευασία. Το πολυγαλακτικό οξύ, το λεγόμενο PLA, θα το έχετε σίγουρα ακούσει γιατί φτιάχνουν τις σακούλες, πολλές από τις ασκούλες συσκευασία που παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ. Ο πολυελεκτρικός βουτυλεστέρας χρησιμεύει πάρα πολύ στη γεωργία γιατί είναι η πρώτη ύλη για να φτιάξουμε φύλλα εδαφοκάλυψης. Και επίσης, το PHB μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο ε, του πολυπροπυλενίου για να φτάξουμε σταθερή συσκευασία. Δηλαδή οτιδήποτε σταθερή συσκευασία χρησιμοποιείται συσκευασία τροφίμων. Ε, ένα από τα έργα που έχουμε που ολοκληρώθηκε πέρσι, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Ορίζοντα, ε, στα πλαίσια του, των Bio-Based Industries, ε, ασχολούνταν με την αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος των στερεών αστικών υπολοιμμάτων, για την παραγωγή τελικών προϊόντων. Ποια ήταν εδώ τα τελικά προϊόντα, τα λίπη και τα έλαια σε συνδυασμό με τις πρωτεΐνες που περιέχονται στο οργανικό κλάσμα, μπορούσαμε να, χρησιμο... να τα μετατρέψουμε σε βιογενείς υπερφυνοδραστικές ουσίες. Πού χρησιμοποιούνται αυτές, σε απορρυπαντικά. Η χρήση απορρυπαντικών τη σημερινή εποχή βασίζεται είτε σε ένζημα, είτε σε χρήση επιφανειοδραστικών στυρών παράγοντα από πετρέλαιο. Η ποσότητα αυτών που χρησιμοποιείται παγκοσμίω είναι τεράστια, γιατί φανταζόμαστε την ποσότητα απορριπαντικών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μα. Αντίστοιχα προϊόντα, πολύ πιο ακριβά βέβαια, μπορούν να παραχθούν από οργανικέ πρωτεσίλε. Το δεύτερο αντικείμενο ήταν η παραγωγή ηλεκτρικού οξέω μέσω βιοτεχνολογική διεργασία το οποίο ηλεκτρικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρόντος χάρη στην ε, παραγωγή ε, πολυεστέρων από, από πολυόλες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολυορεθανών, το οποίο είναι μονοτικό υλικό. Είναι το πιο σημαντικό μονοτικό, ε, μονοτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις κατασκευές. Ε, επομένως, η παραγωγή προϊόντων από απόβλητα είναι, είναι εφικτή. Εδώ πέρα εδώ σε αυτή τη διαφάνεια παρουσιάζω ένα άλλο παράδειγμα, όπου σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιούμε απόβλητα, διαφορετικών τύπων απόβλητα, όπως είναι απόβλητα σαχροπλαστικής αρτοβιομηχανίας, όπως είναι τα μπισκότα, ε, υποπροβιόντα άλλες εσίτου, ρεύματα υγρών και στεριών αποβλήτων εσπεριδοειδών, και εδώ αυτά χρησιμοποιούνται για να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο είναι ορατό και γι' αυτό το, περι... το περιέγραψα εδώ, είναι η βακτηριακή κυταρίνη. Η κυταρίνη ουσιαστικά είναι το πιο ε, διαδεδομένο πολυμέρες στη φύση γιατί είναι ένα από τους, ένας από τους πολυσακχαρίτες, ο πιο σημαντικός που ουσιαστικά αποτελεί τη δομή της φυτικής βιομάζας. Εδώ πέρα την κυταρίνη μπορούμε να την παράξουμε καθαρή, Χωρί ε, χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητο ο διαχωρισμός των όλων των άλλων συστατικών, όπως είναι η λιγνίνη και η κυταρίνη της φυτικής βιομάζας, αν μπορούμε να παράξουμε την κυταρίνη καθαρή μέσω βιοτεχνολογικών διαργασιών. Η κυταρίνη ουσιαστικά αποτελεί μία, ένα από το πιο σημαντικό υλικό που θα αποτελέσει προϊόν καινοτομία για, για, την βιομηχανική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, στα επόμενα 20-30 χρόνια σε επίπεδο κυκλικής οικονομίας. Και γιατί είναι τόσο σημαντική. Γιατί μπορούμε να παράξουμε νάνο-κυταρίνη, ε, η οποία να νοκταρίνει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία τροφίμων, στην βιομηχανία παραγωγής βιοσύνθετων υλικών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χημική βιομηχανία όπως και στη βιομηχανία τροφίμων για την παραγωγή υδρογελών. Ε, εδώ πέρα, για παράδειγμα, και αυτό το εμφανίζω γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε στο εργαστήριο πολύ εύκολα, μπορούμε να φτιάξουμε βιοαπικοδομήσιμε, βιογενεί, ε, ε μεμπράνε που. Όταν έχετε πάει στα σούπερ μάρκετ και βλέπετε μεμβράνε επικάλυψη φρέσκων προϊόντων τροφίμων, όπω τα φρούτα και τα λαχανικά, αντίστοιχα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μεμβράνη η οποία παράγεται από, ε, από κυταρίν. Και το τελευταίο παράδειγμα είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ε, είμαστε σε στάδιο διαπραγμάτευση με κάποιε με, με, με εταιρείε για να παράξουν στο εργαστήριο. Δεν είναι ερευνητικό πρόγραμμα, είναι απευθεία χρηματοδότηση, να αναπτύξουμε, αναπτύξουμε τεχνολογία. Που να ξεκινάμε από μικροφύκη. Είναι ελληνικό συμφέροντο η εταιρεία των μικροφίκων. Αυτή που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη τεχνολογία είναι, είναι από Αμερική Καναδά. Οι οποίοι ενδιαφέρονται ουσιαστικά να παράξουν βιοπολιμερή που θα οδηγήσουν στην παραγωγή βιοπικοδομήσιμη συσκευασία όπω είναι τα μπουκάλια. Εδώ βλέπετε ότι η συσκευασία αποτελεί την πλειοψηφία των προϊόντων. Ε, η συσκευασία τροφίμων ε, αποτελεί την πλειοψηφία των προϊόντων σε σχέση με όλους τους τύπους συσκευασίας. Αν καταφέρουμε να παράξουμε αυτή την, ε, αυτό το μπουκάλι ε, μετά ο στόχος είναι να αναπτύξουμε προϊόντα παράπλευρα, προστέμνες αξίας για να καλύψουμε το οικονομικό δυναμικό που χάνουμε από την παραγωγή του μπουκαλιού γιατί είναι μια ακριβή διαργασία. Και το, η τελευταία διαφάνεια έχει να κάνει με την, με την κυκλική οικονομία. στην τελευταία αυτή, αυτή είναι ο τρόπος παραγωγής προϊόντων στις μέρες μας. στο μέλλον, ο τρόπος παραγωγής θα είναι αυτός. Δηλαδή, μετά το τέλος ζωής του προϊόντος, θα έχουμε διαφορετικούς τύπους ανακύκλωσης, όπου ο ιδανικός τύπος ανακύκλωσης είναι ο χημικός τύπος ανακύκλωσης. Δηλαδή, παίρνουμε το πολυμερές, το πλαστικό, το σπάμε στα μονομερή και έχουν μια αέναη, τρόπος του λέγει, ανακύκλωση των μονομερών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την ανάγκη χρήσης, χρήσης πόρων. Έτσι ώστε, αυτό τι δίνει δυνατότητα στις οικονομίες, στις εθνικές οικονομίες, να γίνουν εξάρτητες. Δηλαδή, για πρώτη φορά η βιωσιμότητα αποκτά και όρους και ανταγωνιστικότητα αλλά αποκτά και όρους εθνικής αυτάρκειας στην παραγωγή προϊόντων και χρήσης πρωτονιλών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.